Πάμε, Αλέξη Σαββόπουλο, να μας πει για την εικόνα του νέου Άρη στο ΕΜΠΑ, στο νέο πρωτάθλημα. Γεια σου φίλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Αλέξη. Καλά, καλά. Λοιπόν, δόξα Θεώ, μια χαρά. Πες μας τι είδες, να σου πω και εγώ τι είδα. Εγώ δεν είδα, είδα σχεδόν τίποτα. Εγώ δεν είδα, χάζευα, χάζευα. Τον Τάσο τον άκουγα, ήμασταν μαζί στον αέρα, παράλληλη μετάδοση. Κοίτα, είδαμε αυτό που λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι, το είδαμε και στα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ότι ο Άρης βρήκε ποιότητας μεσοεπιθετικά, έχει μονάδες που μπορούν να ξεκλειδώσουν ένα μάτς, ειδικά κοντά σε τέτοιους αντιπάλους όπως ο Λεβαδιακός, και το ξεκλείδωσε ο Μαντσίνη. Με δύο υπέροχα τέρματα. Πολύ ωραία τελειώματα. Φοβερά τελειώματα. Δείγμα του είχε ανέβει και η ψυχολογία του, ότι δεν διστάζει πια να λάβει. Πού ήσουν ρε Μαντσίνη πέρσι? Ναι, να λάβει και πρωταγωνιστικό. Έλατε. Εντάξει, φαίνεται ότι πια σε μια σύνολο γενικότερα καλών μονάδων ψάχνει και αυτό το ρόλο του ηγέτη να αναδειχθεί, να αποδείξει ότι παραμένει ο ηγέτης της ομάδας, και το έκανε χθες με αυτά τα δύο υπέροχα τελειώματα, και ήταν αυτό ουσιαστικά, ειδικά με το δεύτερο, στο χρονικό σημείο που ήρθε. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου τέλειωσε πια το μάτσο οριστικά. Mm-hmm. Ο Λεβαδιακός χωρίς να έχει τις λύσεις, δεν έχει και ρυθμό, γιατί εντάξει, ο Άρης είχε και τέσσερα παιχνίδια στα πόδια του, δεν μπορούσε να αντιδράσει, και στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης απέκτησε και μια καλύτερη ισορροπία, έγινε λίγο πιο ορθολογικός με την είσοδο του Ντιόπ αντί του πολύ κακού Νταμπό, ο οποίος ήταν η πολύ σημαντική ανορθογραφία. Δεν κόβαμε ούτε με βαλάρα, φίλε, στα χαφ. Ναι, ναι, ναι. Και ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος είναι, εντάξει, είχαν κάπου να κουμπίσουν την μπάλα, ναι, οι ποδοσφαιριστές του Άρθρος. Ο παίκτης έχει φοβερή ποιότητα στις υποδοχές του, τον τρόπο που την υποδέχεται, τη μοιράζει, το απλώνει το παιχνίδι του Άρη, πασάρει καλά. Γενικά είναι, νομίζω ότι πρέπει να βρει τον τρόπο ο προπονητής του Άρη άμεσα πια να τον βάλει μέσα στην ομάδα, διότι φαίνεται ότι ξεχωρίζει η ποιότητά του σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό που είδαμε και πάλι βέβαια σε αυτό το 25 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή από το cooling break γύρω στο 23 μέχρι το goal του Μαντσίνη, ο Άρης ξαφνικά εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Σωστό. Δεν μαρκάρει καθόλου, είχε αργές επιστροφές, ήταν οχελικός, πήγαινε δεύτερος στις μπάλες, οι μπάλες περνούσαν εύκολα, αλλά ο Λεβαδιακός θύμισε λίγο Γκόμελ, δηλαδή ενώ την κυκλοφορούσε, την έφτανε μέχρι την περιοχή. Δεν είχε τις καλές επιλογές, παρότι δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις. Είχε βέβαια μια ευκαιρία πολύ σημαντική με τον Δούμτσο που έσωσε ο Κουέστα και πάλι. Αλλά γενικά θα μπορούσε να του δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα αν είχε περισσότερη ποιότητα και καλύτερες επιλογές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που παραμένει για τον Άρη. Ναι, δεν φαίνεται να λύνεται. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι πολύ εύκολα να περάσεις από τα χαφ του Άρη. Είναι εύκολη υπόθεση. Το έκανε και ο Λεβαδιακός χθες. Σωστά, και καλύτερες ομάδες, όπως η Μακάμπη για παράδειγμα, που είχε μπροστά δύο παίκτες πολύ καλούς, το τιμώρησαν για παράδειγμα, γιατί αναγκάζεται μετά και η άμυνα να ανέβει ψηλά, και όταν ανεβαίνεις ψηλά είσαι πιο ευάλωτος, ξεκάθαρα, και απέναντι σε καλές ομάδες αυτό θα το πληρώσει ο Άρης. Δεν ξέρω αν αυτό δεν το βλέπει ο προπονητής ή πιστεύει ότι με τον καιρό θα λυθεί, ή ακόμη με μια προσθήκη ενός μέσου που να έχει άλλα χαρακτηριστικά ενδεχομένως. Αλλά προς το παρόν το θέμα παραμένει. Το πρόβλημα παραμένει, δεν λύνεται, και θα το βρει μπροστά του ο Άρης. Εκτός αν είναι της φιλοσοφίας ο προπονητής ότι επειδή έχω πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή... Όσα φάμε και θα βάλουμε. Ναι, θα τα βάζω μπροστά ρε παιδί μου, και ξέρω εγώ τι να σου πω. Εκτός αν παίζει και αυτό. Είναι μακριά από τη λογική που έχουμε συνηθίσει στον Άρη. Όχι, γιατί ο Άρης παίκτησε πολύ compact, ήταν πολύ συμπαγής. Δηλαδή υπήρχαν παιχνίδια για παράδειγμα ακόμη και με ομάδες του Big Five που δεν έκανα σχεδόν μια ευκαιρία, μια φάση. Δηλαδή, εντάξει, κάνει μπαμ ότι λείπει ο Σάσα, έτσι, από την ομάδα αυτή. Δεν το συζητώ. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Ήταν ο Σύρτης εκεί, δεν παίρνει και τίποτα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βρει ένα τέτοιο παίκτη ο Άρης τώρα στα χασομέρια της μεταγραφικής περίοδου. Αλλά νομίζω ότι ένας παίκτης χρειάζεται, διότι η ομάδα έχει την ικανότητα από ό,τι φαίνεται να κάνει πρωταθλητισμό. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα γεμάτο γήπεδο, ένα ενθουσιώδες κοινό. Παίζει καλά. Αρέσει. Άρα αξίζει να κόψει εισιτήριο για να δεις αυτή την ομάδα. Δηλαδή και ο Ζερβίνιο χθες μπήκε ένα 20 λεπτό και έκανε 2-3 ενέργειες. Έκανε μια ευκαιρία. Δηλαδή φάνηκε ένας στεγνός καταρχάς. Εντάξει, τον φόβο αυτός πρέπει να αποβάλει από τον τραυματισμό, να βρει λίγο ρυθμό. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει όλα τα φώτα να πρωταγωνιστήσει. Κοίταξε, η επίθεση, Αλέξη, κόβει τα εισιτήρια. Η επίθεση τα κόβει τα εισιτήρια. Αλλά η άμυνα δίνει τους στόχους. Τους στόχους, βέβαια. Η άμυνα δίνει τους στόχους, αυτό είναι ξεκάθαρο. Πολύ καλή επιλογή το να πάρει ο παίκτης ένα κεντρικό αμυντικό επίπεδο Εγκουλού, ο οποίος ήταν χθες στο γήπεδο, σήμερα περνάει από εξετάσεις, λογικά από όλο καλά θα υπογράψει για 2 χρόνια.
72 φορές διεθνής με την Εθνική Καμερούν, πολύ πλούσιο βιογραφικό και αυτός, δεν το συζητάω. Με έναν αστερίσκο τον έλεγα, τα έλεγα την Παρασκευή και με τον Τάσο, ότι έχει να παίξει από τον περασμένο Νοέμβριο, που ήταν στη Watford. Είναι όμως και αυτός στο προεπιπέδου, δεν είναι ένας συμπληρωματικός στόπερ. Θα χρειαστεί ένα διάστημα, κανένα μήνα, όταν έρθει όμως τα ίσα του, νομίζω θα διεκδικήσει ακόμη και θέση ενδεκάδας. Άρα όταν κάνει τέτοιες επιλογές συνολικά σε όλες τις γραμμές, νομίζω ότι καλό θα ήταν ο Άρης να κάνει και μία ακόμη στη μεσαία γραμμή, ψάχνοντας ένα παίκτη που θα αποτελέσει αυτό το σύρτη, όπως είπες. Ένα τρεχαλατζί, ναι, ένα με διαδρομές, ένα τρεχαλατζί. Νομίζω ότι πρέπει να τον βρει ο Άρης. Βέβαια ο Σάσα κουβάλαγε και την μπάλα, έχει και μέτρα με την μπάλα, έτσι. Δηλαδή... Και την κουβάλαγε και πατούσε και περιοχή και απειλούσε και σκόραρε. Ναι. Έκανε πάρα πολλά πράγματα και χθες ήταν και πρωταγωνιστής και πάλι στη νίκη της Φορταλέζα το βράδυ αργά κοντά στην Κορίνθια. Α, το παρακολουθείς ακόμα. Του έχω μια αδυναμία του Σάσα, είναι γνωστό αυτό. Ήταν από τις αδυναμίες μου ο Βραζιλιάνος. Ναι. Και όχι τυχαία, εντάξει, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάω. Πολύ θερμό κοινό, πολύ καλή ατμόσφαιρα χθες γενικά. Το χάρηκε ο κόσμος πάρα πολύ. Εντάξει. Και φάνηκε και φαίνεται και από τις δηλώσεις που έκανε και ο Μπούργος μετά το τέλος του παιχνιδιού. Αυτό που είπε δηλαδή ο Θόδωρος Καρυπίδης την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι περνάει μέσα στα αποδυτήρια. Δηλαδή ότι ο Άρης πρέπει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω, δηλαδή να κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Το είπε και ο προπονητής, το είπε και ο Ζερβίνιο στις δηλώσεις του. Γενικά βλέπεις ότι δεν αποτελεί ταμπού πλέον για την ομάδα κάτι τέτοιο. Υπάρχει πίστη στις ικανότητες. Εντάξει, αυτός ο Γκρέι, παιδιά, είναι μακάρα συνεχίσει έτσι. Οι κινήσεις που κάνει και ωραίο τελείωμα, και ωραίο τελείωμα, και ωραίο τελείωμα και στο τέλος. Πάει καλά το κορμί του και ωραίο τελείωμα. Γενικότερα δείχνει να είναι το φόρ που έψαχνε. Μα τον ξέραμε τον Γκρέι, Αλέξη. Το βλέπαμε τόσα χρόνια στην Αγγλία. Δηλαδή δεν είναι κάτι άγνωστο. Το περιμέναμε ότι θα είναι τέτοιος παίκτης στην επίθεση. Είναι φοβερά βελτιωμένος ο Πάλμα. Φοβερά βελτιωμένος. Δηλαδή από πέρσι που τελείωσε σε εκείνο το μάτς με την ΑΕΚ, δίνοντας το σύνθημα της ανατροπής, πάει με τον Γκάζι πατημένο. Εντάξει, αυτό το παιδί δεν έχει ξαναφύγει από τις Ονδούρες, έτσι δεν είναι? Όχι, πρώτη φορά. Στα 22 του πέρσι ήρθε στον Άρη. Έχει πραγματικά πολύ μέλλον, φοβερές δυνατότητες, βάζει πράγματα στο παιχνίδι του. Έχει βάλει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του. Πλέον εκτελεί αυτό στα στημένα του Άρη, δεν τα εκτελεί άλλος. Όταν είσαι στο γήπεδο, τα εκτελεί αυτός όλα. Mm-hmm. Τα στημένα, πασάρι, και με τον Ιτούρουμπε μέσα. Και με τον Ιτούρουμπε μέσα. Ναι, αυτός τα αναλαμβάνει. Αυτός και ο δεύτερος είναι ο Μαντσίνη. Ο Ιτούρουμπε ήταν εκτός αποστολής, βέβαια. Στο Κοίταξε, θα την πληρώνει. Ένα διαβατήριο θα την πληρώνει σε κάθε αγωνιστική. Δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό νομίζω δεν ήταν καλή επιλογή από πλευρά Άρη. Δηλαδή, ο σχεδιασμός εδώ δεν λειτουργήσε μάλλον καλά, διότι δημιουργείται ένα ζήτημα τώρα για τον προπονητή που καλείται κάθε φορά να πάρει μια δύσκολη απόφαση, γιατί όλοι είναι δυνάμει παίκτες της ενδεκάδας ξένοι. Και αυτό είναι ένα θέμα μέσα στα αποδυτήρια πάντα. Εντάξει, όσο κερδίζει. Ξέρεις, το φάρμακο αυτό. Μπράβο, το φάρμακο σε αυτά είναι τα αποτελέσματα, φίλε. Δεν μπορεί να πει κανείς και τίποτα όσο κερδίζει. Επόμενη υποχρέωση του Άρη, εκτός έδρας κοντά στον Πανετολικό την επόμενη Κυριακή. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.